Στις 18 και 25 Μαΐου και με το ισχύον εκλογικό σύστημα θα διεξαχθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μιχελάκης. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, ο κ. Μιχελάκης είπε ότι παρά τις διαβουλεύσεις και τη σύμφωνη γνώμη του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου, το ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε πως διαφωνεί με τυχόν αλλαγές στον εκλογικό νόμο. Βάσει των όσων ανέφερε ο κ. Μιχελάκης, ο δεύτερος γύρος 25 Μαΐου των αυτοδιοικητικών εκλογών θα συμπέσει με τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών. Αυτό αναμένεται να προκαλέσει την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, που επιθυμούσε να διεξαχθεί 25 Μαΐου ο πρώτος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών. Στελέχοι της Κουμουνδούρου πιστεύουν ότι η ημερομηνία παίζει σημαντικό επικοινωνιακό ρόλο στην περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ βγει από τις ευρωκάλπες, έστω και οριακά, πρώτο κόμμα. Συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα υποστηρίζει ότι εάν οι ευρωεκλογές γίνουν μαζί με τον πρώτο γύρο των δημοτικών, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον βγει έστω και οριακά πρώτο κόμμα, θα μπορεί αφενός μεν να υποστηρίξει η έλλειψη και των τελικών αποτελεσμάτων του δεύτερου γύρου, ότι άλλαξε ο εκλογικός χάρτης της χώρας και αφετέρου να επηρεάσει και το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου. 5 Μαΐου. 18 και 25 Μαΐου. Δύο Κυριακές. 18 και 25. Ούτως ή άλλως αυτό, αν θέλετε, προσδιορίζεται και λόγω των ευρωεκλογών. Δηλαδή ο Καλλικράτης, όταν έγινε η αλλαγή, για λόγους και οικονομίας, κανόνιζε να συμπίπτουν οι ευρωεκλογές με τις αυτοδιοικητικές. Ναι.